Ασταμάτητες είναι οι προκλήσεις από την πλευρά της Τουρκίας, όχι μόνο από τους αξιωματούχους της Άγκυρας, αλλά και από τα μέσα ενημέρωσης. Αυτή τη φορά, δημοσιογράφος της μεγάλης τουρκικής εφημερίδας Yeni Safak ανήρτησε χάρτη του Αιγαίου στο λογαριασμό του στο Twitter. Στον χάρτη, ο οποίος φέρει το λογότυπο του κρατικού ειδησιογραφικού πρακτορείου Ανατολού, φαίνονται σημειωμένα 23 νησιά. Η δημοσίευση γράφει ότι τα συγκεκριμένα νησιά θα πρέπει να δοθούν στην Τουρκία, διαφορετικά οι Τούρκοι δεν θα νιώθουν ποτέ ασφαλείς και πάντα θα απειλείται η Κωνσταντινούπολη. Ο δημοσιογράφος στην ανάρτησή του το Σάββατο έγραψε: «Αυτά τα νησιά πρέπει οπωσδήποτε να επιστραφούν στην Τουρκία. Η αδικία στο Αιγαίο πρέπει να τελειώσει. Σε διαφορετική περίπτωση, η Τουρκία δεν θα αισθάνεται ασφαλής. Θα είναι πάντα ευάλωτη σε επίθεση. Η Ανατολία και η Κωνσταντινούπολη θα απειλούνται. Όσα περισσότερα μπορεί να πει ο χάρτης για τη σκληρότητα». Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας, κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας nemesishd.gr.